Αποφάσισα να τελειώσω την περιοδία σε όλη την Ελλάδα στην Τρίπολη, συμβολικά στον τόπο καταγωγής του Λαμπράκη. Στην Τρίπολη βρέθηκε ο αρκάς υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο κύριος Λαμπράκης επισκέφθηκε το Δημαρχείο της πόλης, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στους χώρους της βιομηχανικής περιοχής της Τρίπολης. Στη συνέχεια παραχώρησε συνέντευξη έξω από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο της Τρίπολης στην πλατεία Πετρινού. Για να δείξω ότι σέβομαι και τις αρχές και την ειρήνη, και το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι στην περιοχή που έκανε στην Ελλάδα ότι ο κόσμος. Τώρα τις τελευταίες μέρες αρχίζει κάπως και ασχολείται με τις εκλογές. Ήταν και το Πάσχα, ήταν μια χαλαρότητα. Βέβαια όχι μεγάλη συμμετοχή και δεν ξέρω πού θα φτάσει η εποχή, αλλά τουλάχιστον έχει μια συμμετοχή, ας πούμε, ικανοποιητική. Ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει, γιατί το έχουν πολύ στο χαλαρό, ότι δεν αλλάζει κυβέρνηση, δεν αλλάζει τζίμα, δεν αλλάζει τίποτα. Και όμως το 80% των νόμων έρχονται από εκεί. Ένα 20% είναι δικό μας. Οπότε αυτό ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει ότι πόσο σημαντικό είναι να πάει να ψηφίσει. Γιατί είναι πράγματα που θα βγουν στο μέλλον μπροστά μας και αν δεν συμμετέχουμε, μετά δεν πρέπει να έχουμε και απαιτήσεις από το. Όταν απέχεις από κάτι, δεν μπορείς να σας μετά εξηγήσεις από κάποιον ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει. Πασόκο το έχω εδώ και πολύ καιρό. Θα βάλει 4. Τώρα το ποσό το αφήνω σε εσάς. Θα βγάλει 4. Αυτά που δίνουν τα δημοσιογράφοι, τα κανάλια γύρω στο 13, βγάζει 3,5. Αλλά επειδή πάντα πέφτουν έξω 2-3 μονάδες με τον Πασόκ, αν δείτε και στις εθνικές λέγανε μονοψήφιο και έτσι 2 φορές, είναι το λιγότερο ένα 3% παραπάνω. Οπότε 16 σίγουρα και 4 ήταν μια απάντηση ότι το Πασόκ έρχεται πάλι. Αυτό είναι ο στόχος. Όταν παλεύεις, όταν συμμετέχεις κάπου, βάζεις στόχο. Δεν το πετύχεις πάντα το στόχο σου, αλλά παλεύεις. Εμείς ελπίζουμε ότι θα παλέψουμε και θα το κατακτήσουμε. Εγώ. Σαν Λαμπράκης στην ειρήνη, αλλά νομίζω ότι είναι ο κάπινα ένα βασικό θέμα για την ειρήνη. Ο πολιτισμός, γενικά και η πολιτική με το ανασυρτικό, με την ασφάλεια, αυτά μας απασχολούν και είναι και στην Ευρώπη. Απλώς εμείς έχουμε λόγο, γιατί η χώρα εισόδου στην Ευρώπη πληρώνουμε πιο βαρύ τίμα από ό,τι πρέπει και μας αναλογεί. Και ελπίζω ότι όσοι πάνε 20 που θα πάνε εκεί, θα βάλουν το συμφέρον της Ελλάδας πάνω από τα κομμάτια, γιατί οι αποφάσεις αυτές δεν είναι κομματικές, είναι εθνικές. Αυτές οι αποφάσεις που θα πάρθουν. Δεν θα επηρεάσει μόνο τα κόμματα, επηρεάζει εμάς όλους. Και ό,τι η απόφαση ληφθεί, είτε καλή είτε άσχημη, θα είναι για το λαό. Σίγουρα αυτό είναι ένα πρόβλημα και δεν ξέρω τελικά το αποτέλεσμα. Θα είναι η Λεπέν, είναι η Ολλανδία, η Πορτογάλη, η Σουηδία. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο δεν ξέρω σε τι είναι το FND στη Γερμανία. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Αυτή λένε θα είναι δεύτερη. Ελπίζω να μην είναι δεύτερη, να διαψευθούν και να επικρατήσει τελικά η λογική, η σύνεση στον κόσμο. Γιατί το ότι έχει ανέβει ακροδεξιά, κάπου φταίμε κι εμείς αριστεροί. Γιατί παλιότερα όταν έχει δεξιά κυβέρνηση, όλοι στρέφονταν στην αριστερά. Όλοι στρέφονται στην ακροδεξιά και πρέπει να δούμε γιατί έχει γίνει αυτό το θέμα. Γιατί πάνε όλοι από εκεί, τι τους έσπρωξε να έχουν πάει όλοι εκεί πέρα. Και είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε σοβαρά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στις επόμενες ευρωεκλογές, 29, θα γίνουν εθνικές εκλογές σε όλες τις χώρες. Δεν σκέφτεται η μισή Ευρώπη και παραπάνω να έχουν ακροδεξιές κυβερνήσεις. Τι θα είναι, οι επόμενες ευρωεκλογές θα είναι πρώτη, δεύτερη, δεξιά, ακροδεξιά. Οπότε το μέλλον της Ευρώπης θα είναι φοβερά δύσκολο. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα αν γίνει αυτό το σενάριο. Βέβαια, να μην επικρατήσουν όχι μόνο τώρα, αλλά και στις εθνικές εκλογές, αλλά σε άλλες χώρες. Γιατί να έχουμε τη μισή Ευρώπη και παραπάνω ακροδεξιά στοιχεία, η κυβέρνηση ή η συγκυβέρνηση, δεν νομίζω ότι να έχει εξαπλωθεί. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Τα έχω ζήσει σαν οικογένεια, εντάξει, και δεν χρειάζεται να τα ζήσει και οι υπόλοιποι. Εμείς τα ζήσαμε. Δεν χρειάζεται να τα ζήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη τέτοια. Έχουμε και με την Χρυσή Αυγή εδώ πέρα, έχουμε και σε άλλες χώρες. Βλέπουμε τα φαινόμενα με τις ακροδεξιούς, τα χτήματα που κάνουν. Για αυτή τη ώρα να ξαπλωθούν όλα αυτά σε όλη την Ευρώπη, τι θα γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κοιτάξτε, να δείτε, πιστεύω ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των εκλογών. Αν να έχει η Νέα Δημοκρατία 35-37 και τα. Πασόκο να έχουν 25-26 και άλλοι να έχουν 30-32 και αυτοί να έχουν 30. Νομίζω να γίνουν εκλογές, να βγουν τα αποτελέσματα και μετά πιστεύω ότι θα γίνει. Πρέπει να γίνει μια κουβέντα. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Άμα δεν έχει ανταπόκριση στον κόσμο, ήταν λίγο δύσκολο να μαζέψει τον κόσμο. Ενώ αν είσαι ένα ποσοστό που καλύπτει το 3% που μπορεί και παραπάνω, ο κόσμος
θα το δει διαφορετικά πλέον και οι ηγεσίες των κομμάτων, αλλά και ο κόσμος θα μπορέσει να συμμετάσχει. Αλλά είπαμε, εξαρτάται να βγουν το αποτέλεσμα και μετά θα γίνει κουβέντα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, κουβέντα πρέπει να γίνει. Είτε γιατί δεν πήγε καλά, ή γιατί πήγε καλά. Να δούμε τι φταίει, είτε να βρεθεί μια λύση. Γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Να έχει σαν χούντα, δηλαδή ένα κόμμα, μισό μου 41% κάνουμε. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αντίπαλος που να σε ταρακωνάει λίγο και εσύ κάνεις μετά ό,τι θέλεις. Να υπάρχει κάποιος να μπορεί να κρατά τα μπόσια, τα χαλάρια. Γιατί δεν μπορεί αυτή η κατάσταση όταν δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπετε, 41 με 17.